Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Ράνσις. Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε τις πιο συχνές ερωτήσεις αφορά τη χρήση του Ράνσις. Λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις για το αν έχουμε εφαρμογή στο App Store ή το Google Play. Η απάντηση είναι όχι, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Λειτουργεί πλήρως ως διαδικτυακή εφαρμογή και προσαρμόζεται αυτόματα στην οθόνη της συσκευής σας. Ας δούμε πώς λειτουργεί τώρα. Για τα tablet, ναι, αυτό. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας ζητήσω να πατήσετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας, γιατί έχουμε πολύ χρήσιμο περιεχόμενο σχετικά με λογισμικό ενοικίασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κοινής χρήσης αυτοκινήτων. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε like. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για εμάς. Και τώρα, ας δούμε το επόμενο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε προσαρμοστικό σχεδιασμό για tablets σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε χαμηλότερη ανάλυση. Έτσι θα εμφανίζεται αυτόματα στο tablet σας. Ας πούμε ότι χρησιμοποιείτε iPad ή κάτι άλλο. Το Ransys προσαρμόζεται αυτόματα στην ανάλυσή σας. Εδώ βλέπετε πώς φαίνεται. Το ίδιο ισχύει και για τα smartphones. Δείτε πώς εμφανίζεται αυτόματα στο smartphone. Αυτό είναι το κύριο μενού όπου παρακολουθείτε τις λειτουργίες πληρωμών και άλλα. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε ή να πάτε στις ρυθμίσεις του μενού. Ας πούμε ότι θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις εδώ. Είναι διαθέσιμο και πολύ εύχριστο, πιστέψτε με, καθώς επικοινωνούμε συνεχώς με τους πελάτες μας. Είναι πραγματικά χρήσιμο καθημερινά. Δουλεύοντας με το Ransys από το smartphone, από την τσέπη σας, οι ρυθμίσεις είναι εδώ. Τώρα θα σας δείξω κάποιες επιλογές για το ημερήσιο πλάνο. Σήμερα είναι αυτή η ημερομηνία σωστά. Ας υποθέσουμε ότι έχω μόνο μία εργασία. Μπορώ να επιλέξω οποιαδήποτε άλλη. Εντάξει. Εδώ έχω μία ελεύθερη εργασία. Ξέρω ήδη ακριβώς τι πρέπει να κάνω και σε ποια ημερομηνία. Και μπορώ να την ανοίξω. Για παράδειγμα, ανοίγω αυτή την εργασία με την Αλφα Ρωμαίο. Μπορώ να την επεξεργαστώ. Μπορώ να ελέγξω την περίληψη αυτής της παραγγελίας. Και μπορώ να ελέγξω και αυτό το άλλο. Ναι, αυτό το τσεκάρω. Εντάξει, έτσι φαίνεται η διαδικασία ελέγχου στα smartphones. Ναι, μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε το όχημα εδώ, πατώντας στο κουμπί ελέγχου οχήματος και να προσθέσετε τυχόν ζημιές. Ενημερώστε το χιλιομετρητή, τη στάθμη καυσίμου, την καθαριότητα και σημειώστε τυχόν ζημιές. Αν υπάρχουν, μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας από το smartphone σας φωτογραφίες των ζημιών και άλλα. Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα, έτσι. Επίσης, για παράδειγμα, αν θέλετε να ελέγξετε κάποιες σελίδες οχημάτων, ας πούμε, για να δείτε πού βρίσκεται το αυτοκίνητο κτλ. Μπορείτε να το κάνετε αυτό και από την εφαρμογή Ransys. Εντάξει. Αυτό είναι το αυτοκίνητο. Και έτσι θα φαίνεται αυτόματα προσαρμοσμένο και για τα smartphones σας. Ναι, έτσι φαίνεται η εφαρμογή στο διαδίκτυο λειτουργώντας τέλεια. Δοκιμάστε το. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάτε στο browser σας, να πληκτρολογήσετε ransys.com admin και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μετά από αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μία συντόμευση και δεν θα χρειάζεται πλέον να ανοίγετε το browser για να χρησιμοποιήσετε το Ransys. Θα δημιουργηθεί αυτόματα ως εφαρμογή και θα μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε απευθείας ως συντόμευση από το smartphone σας. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω εδώ. Εντάξει. Ναι. Εδώ μπορείτε να δείτε την εφαρμογή Ransys. Όταν κάνω κλικ, θα μπω στο λογαριασμό μου Ransys. Καλή χρήση.